Η κυβέρνηση συνειδητά διαφορεί για το πώς θα ζήσουν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό τουρισμό. Αυτό βλέπω σε ένα δελτίο τύπου το οποίο μας έχει στείλει ο Σωκράτης ο Βαρδάκης, γιατί υπάρχουν και κοινές δηλώσεις αναφορικά με αυτά τα οποία σημειώνονται μέσα στο χώρο της, του τουρισμού επισιτισμού. Κύριε Βαρδάκη, καλημέρα. Γιατί συνειδητά αδιαφορεί η κυβέρνηση για το πώς θα ζήσουν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό τουρισμό? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Τι να πω κυρία Δουλγεράκη, ζούμε για άλλη μια φορά ένα θέατρο παραλόγου. Πριν το ξεκινήσετε να βάλω στην κουβέντα και τον κύριο Κοκολάκη, είναι ο πρόεδρος των ξενοδοχών υπαλλήλων, είναι αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Επισιτισμού. Κύριε Νίκο Κοκολάκη, καλημέρα και σε εσάς από τον 984. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Ωραία, έχω δώσει το λόγο στον κύριο Βαρδάκη, οπότε σε εκείνον επιστρέφω για να μπορέσει να τοποθετηθεί και μετά αμέσως, επειδή το θέμα σας αφορά, παίρνετε το λόγο. Ορίστε κύριε Βαρδάκη. Αφορά 200.000 εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα. Ο κύριος Κουκολάκης είναι και μέλος και αντιπρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, της Ομοσπονδίας Επισιτισμού Τουρισμού, οπότε τα ξέρει τα θέματα πολύ καλύτερα. Κυρία Δουλγεράκη, έγκαιρα και με κάποιες ερωτήσεις που είχαμε καταθέσει και βέβαια είχε προηγηθεί μια δυναμική κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας από τους εργαζόμενους για αυτά τα θέματα στο Υπουργείο Εργασίας πριν αρκετό καιρό, αν δεν κάνω λάθος, 2 μήνες. Όμως ακόμα και μετά αυτή την κινητοποίηση η αναλγησία, θα έλεγα εγώ, η κοροϊδία, η ανικανότητα του κυρίου Χατζηδάκη να αντιμετωπίσει τέτοια μείζωνο σημασίας ζητήματα που άπτονται της επιβίωσης χιλιάδων εργαζομένων είναι μπροστά μας. Πείτε μας γιατί και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ναι, γιατί πήγαμε σε χαρακτηρισμούς πολιτικούς, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Ναι, θα σας τα εξηγήσω με 2 κουβέντες και θα μιλήσει και ο κύριος Κουκολάης που πιστεύω να τα διευκρινίσει καλύτερα. Καταθέσαμε 2 τροπολογίες για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον από την κυβέρνηση. 2 τροπολογίες με συνεννόηση με το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων και την Ομοσπονδία Επισιτισμού Τουρισμού για αυτά τα 2-3 σοβαρά ζητήματα. Το ένα είναι, κυρία Δουλγεράκη, για τους απασχολούμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα που θα πάρουν πρώτη φορά επιδότηση ανεργίας, που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Καθώς πέρα των 50 ενσήμων, ημερών εργασίας δηλαδή, καλούνται, ακούστε τώρα κυρία Δουλγεράκη, καλούνται παράλληλα να έχουν πραγματοποιήσει και 80 ημερομίσθια κατέτος στα 2 προηγούμενα έτη. Και πέστε μου τώρα κυρία Δουλγεράκη, βάζει 50 ένσημα, 50 μέρες εργασίας το 21. Ποιος εργαζόμενος συμπλήρωσε αλήθεια το 2019 80 ένσημα για να επιδοτηθεί φέτος για πρώτη φορά? Κανένας κυρία Δουλγεράκη. Γι' αυτό σας είπα για αναλυσία. Το δεύτερο και εξίσου σοβαρό είναι η αδυναμία εμφάνιση στο σύστημα εργάνη των ενσήμων των μονομερών αναστολών κατά το έτος 2020. Παρόλο που έχει περάσει περισσότερος από 1 χρόνος, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους εργαζόμενους. Γιατί, ακούστε κυρία Δουλγεράκη, δεν είναι μόνο το Ταμείο Ανεργίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τύχουν επιδομάτων ασθενείας, οποιαδήποτε άλλη παροχή από τον ΙΕΦΚΑ. Και βέβαια αντιμετωπίζουν και πρόβλημα συνταξιοδότησης. Διότι προφανώς αυτά τα ένσημα μπορεί να λείπουν, που δεν εμφανίζονται, να λείπουν από κάποιους που πρέπει να συνταξιοδοτηθούν. Ναι. Και βέβαια και με το Ταμείο Ανεργίας. Ακόμα και αύριο, εάν εμφανιστούν, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο ΑΕΔ δεν θα είναι σε θέση, μετά από 1 χρόνο δηλαδή, δεν θα είναι σε θέση να προβεί στις διαδικασίες εκείνες που χρειάζονται για να έχουν τις παροχές που δικαιούνται και που δικαιούνται όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι. Καταλάβατε λοιπόν γιατί μιλώ για αναλυσία και ανικανότητα. Καταθέσαμε λοιπόν αυτές τις τροπολογίες που, εάν κυρία Δουλγεράκη, ενέκρινε ο αρμόδιος υπουργός τις 2 τροπολογίες, έλυνε όλα αυτά τα θέματα με μία υπογραφή. Κάτι που δεν έκανε. Γι' αυτό μπορώ να πω και για ανικανότητα και να τεκμηριώσω τον όρο του... Κύριε Βαρδάκη, μισό λεπτό. Εκτός από την διεκδίκηση όλων των παραπάνω ή την επισήμανση όλων των παραπάνω από τη δική σας την πλευρά, πήρατε απάντηση που να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου? Όχι, όχι, και δεν υπάρχει και λόγος. Να σας πω το πρόβλημα. Τι εννοείται δεν υπάρχει λόγος? Την επομένη της διαμαρτυρίας εκατοντάδων, για να μην πω χιλιάδων εργαζομένων έξω από το Υπουργείο Εργασίας, που δεν τους δέχτηκε ο Υπουργός
την συγκεκριμένη ημέρα. Έπρεπε την επομένη να έχει λυθεί. Παρά τις παρεμβάσεις όμως, αλλά σας είπα και προηγουμένως, για να μην πούν από τώρα και στο εξής ότι δεν ήξεραν, εμείς καταθέσαμε τις δύο τροπολογίες. Ωραία, μισό. Οι οποίες έλυναν τα προβλήματα. Ανωτελεία τώρα. Ανωτελεία, γιατί η τηλεφωνική επικοινωνία δεν είναι και τόσο καλή με τον κύριο Κοκολάκη και δεν θέλω να έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Κοκολάκη, λίγο πολύ ακούσατε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βαρδάκης. Γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, είσαστε μέσα στο χώρο. Ποια είναι τα θέματα και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. 200.000 άνθρωποι θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης ουσιαστικά το χειμώνα. Ναι, καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά εγώ θέλω να αναφέρω ότι με ένα πρωτοφανή κινησμό η κυβέρνηση απέρριψε τη συγκεκριμένη τροπολογία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν αυτή η τροπολογία που είχαν καταθέσει όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση των εποχικών εργαζομένων στα εποχικά επαγγέλματα, στον επισητισμό και τον τουρισμό. Πραγματικά θα αντιμετωπίσουμε τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά το Ταμείο Ανεργίας, γιατί πραγματικά δεν φαίνονται εκείνα τα ένσημα των μονομερών δηλώσεων, ειδικά τα φετινά, σε κάποιους έχουν πάει τα περσινά του 2020. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ναι μεν, ότι η κυβέρνηση είπε μείωση των ενσήμων στα 50, αλλά δυστυχώς αυτά τα ένσημα δεν φαίνονται και θα έχουν πάλι για άλλη μια φορά άνεργους που θα κάνουν γιορτές χωρίς χρήματα. Στο σύστημα λέτε, μισό λεπτό, στο σύστημα λέτε ότι δεν φαίνονται. Επειδή ναι, είσαστε έμπειρος σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά και εσείς, όπως επίσης, γιατί στο εργατικό κέντρο είστε, όπως επίσης και ο κύριος Βαρδάκης, γιατί ήταν στο εργατικό κέντρο. Υπάρχει άλλος τρόπος αυτά τα ένσημα να φανούν, ρωτώ και τους δύο? Ακούστε, δείτε, είναι πολιτική βούληση. Πολιτική βούληση του Υπουργείου Εργασίας που πρέπει άμεσα, όπως το έκανε και πέρσι, να φανούν αυτά τα ένσημα στις καρτέλες των ανέργων. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Δουργεράκη. Το δεύτερο θέμα είναι ότι για αυτού που θα μπουν πρώτη φορά Ταμείο Ανεργίας χρειάζονται, λέει, 85 ένσημα. Πού θα τα βρει ο άνεργος πέρσι με αυτή την πανδημία που είχαμε τα 85 ένσημα? Άρα λοιπόν εμπίζεμαι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για να μπει κάποιος, ειδικά φέτος, στο Ταμείο Ανεργίας. Υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 85 ένσημα, έχετε δει, και τώρα πού να βρεθούν 50 φέτος? Κυρία Δουγεράκη, μια διευκρίνηση. Ναι. Όσον αφορά την εμφάνιση των ενσήμων, ναι, πιστέψτε με ότι με τα συστήματα που λειτουργούν σήμερα, εδώ μιλάμε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ. Είναι απαράδεκτο, είναι ανήθικο, είναι ανικανότητα να μην εμφανίζουν τα ένσημα. Είναι ανικανότητα του Υπουργείου. Εντάξει, μπορεί να υπάρξει πολιτική απόφαση, όπως και πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Κοκολάκης, έστω και την τελευταία στιγμή, με βάση τις πιέσεις που ασκείτε όλοι εσείς. Και σας λέω ακόμα, αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ο κύριος Κοκολάκης, ακόμα και αν αύριο το πρωί εμφανιστούν τα ένσημα, ο ΑΕΔ θα έχει τεράστιο πρόβλημα να διεκπαιρεώσει την υποχρέωση έναντι των εργαζομένων. Γιατί είναι τόσο πολύ. Λόγω του αριθμού εννοείται το δικαιούχο. Βεβαίως. Αυτό θέλετε να πείτε. Και το δεύτερο που θέλω να διευκρινίσω. Είναι δυνατόν, κυρία Δουργεράκη, γι' αυτό σας μιλώ για θέατρο παραλόγου. Είναι δυνατόν να ζητά και καλώς 50 ένσημα για το 21, που ξέρουμε όλοι ότι το 21, παρά τις αδυναμίες, παρά το COVID, παρά. Ο τουρισμός δούλεψε. Το 19 τι έγινε, κυρία Δουργεράκη? Ακριβώς το αντίθετο. Είναι δυνατόν λοιπόν να ζητά 50 ένσημα το 21 και 85 το 19? Το 20. Ναι. Συγχωρείτε. Και το 19, γιατί είναι τα δύο προηγούμενα για τους πρώτους επιδοματούχους. Γιατί ζητά των δύο προηγούμενων ετών. Με συγχωρείτε, πού να τα βρουν το 20 τα 85 ένσημα? Μάλιστα. 85 το 20, 50 το 2021, άντε τρέχα γύρευε δηλαδή. Αυτό λέτε. Αυτό όμως αποτυπώνεται, αυτή η λύση, κυρία Δουργεράκη, και αυτό με εξοργίζει. Η λύση δινόταν μέσα από τις τροπολογίες, τις δύο τροπολογίες που καταθέσαν προχθές οι τέσσερις βουλευτές, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων, που έδινε λύση. Αν μη τι άλλο, έπρεπε ο Υπουργός να χαρεί για αυτές τις δύο τροπολογίες. Κύριε Βαρδάκη, μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι άλλο. Κύριε Κοκολάκη, πέρυσι η πολιτική λύση που δόθηκε αφορούσε πόσους ανθρώπους, σε τι χρόνο δόθηκε, για να δούμε αν πραγματικά
μπορεί έστω και την τελευταία στιγμή, παρά το μεγάλο αριθμό των δικαιούχων, 200.000 που ανέφερε από την αρχή ο κύριος Βαρδάκης που αναφέρατε και εσείς, μπορούν στοιχεία να επεξεργαστούν. Δόθηκε δηλαδή και πέρυσι αυτή η πολιτική λύση σε χρόνο που ήταν τέτοιος ώστε να σας δίνει ένα καλό παράδειγμα για το τι μπορεί να ακολουθήσει και φέτος, αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Ναι, ακούστε να δείτε. Το Υπουργείο πέρσι με έγγραφό του προς τον ΟΑΕΔ πραγματικά έλυσε άμεσα το πρόβλημα. Άσχετα μετά ότι ο ΟΑΕΔ δεν μπορούσε να διεκπαιρεώσει όλες αυτές τις αιτήσεις, γιατί ήταν λόγω φόρτου εργασίας και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν Χριστούγεννα. Το ένα είναι αυτό. Ναι, μεν έδωσε το Υπουργείο Εργασίας προς τον ΟΑΕΔ τη λύση άμεσα, δεν έκανε όμως το ίδιο και όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, που εκεί ακόμα έχουμε πρόβλημα. Πριν λίγες μέρες φανήκανε τα ένσημα σε κάποιους εργαζόμενους, σε ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν οι εργαζόμενοι να πάρουν παροχές, ακόμα και σήμερα, ή ζητήματα συνταξιοδότησης. Και το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε είναι οι εργαζόμενοι, ειδικά στον επιστημισμό. Και όταν λέμε στον επιστημισμό, εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σε ταβέρνες, σε κέντρα διασκεδάσεως, σε κέτερινγκ, που καν δεν έχουν δουλέψει ούτε πέρσι ούτε φέτος. Πέρσι η κυβέρνηση τους έδωσε ένα έξτρα επίδομα, όχι επίδομα ανεργίας, ένα έξτρα επίδομα, ένα τρίμηνο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Αυτό λοιπόν έχει αδυναμία φέτος, δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις οι εργαζόμενοι των ενθύμων που προβλέπονται έστω και το 50 περσινά και φετινά για να μπορέσουν να ενταχθούν στην επιδότηση ανεργίας. Έχουμε λοιπόν σοβαρά προβλήματα, πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να βρει λύσεις. Εμείς δεν είμαστε ζητιάνοι. Έτσι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε το πράγμα. Αλλά θέλουμε στήριξη, θέλουμε τη βοήθεια εκείνη, γιατί βλέπουμε καθημερινά να αντιμετωπίζουμε προβλήματα επιβίωσης. Βλέπουμε την ανεργία μας, ναι μεν είναι το επίδομα ανεργίας, αλλά βλέπουμε την ακρίβεια να καλπάζει. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να πληρώσουμε τον έμφυα, έχουμε τα τέλη κυκλοφορίας. Πώς θα ανταπεξέλθουμε εμείς όλοι οι εποχικοί εργαζόμενοι. Μάλιστα. Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, να πούμε, κυρία Δουλγεράκη, επειδή άκουσα κάποια σχόλια τις προηγούμενες μέρες, ότι πολλοί ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, να θυμίσω στους ακροατές μας ότι αυτά τα χρήματα είναι χρήματα των εργαζομένων. Για να πάρουν το Ταμείο Ανεργίας πληρώνουν. Για να πάρουν αυτά τα χρήματα πίσω όταν μείνουν άνεργοι. Και δεν είναι άνεργοι, ήταν εργαζόμενοι. Ήταν εργαζόμενοι που πληρώνουν και υπέρ του Ταμείου Ανεργίας, υπέρ ΟΑΕΔ. Οπότε αυτά τα χρήματα, και καλά είπε ο κ. Κουκουλάκης ότι δεν είναι πέτες, αλλά απαιτούν αυτό που τους ανήκει. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η αντίδραση θα είναι τέτοια, που σημειώστε το, θα δώσουν έστω και αργά λύση. Αλλά για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση δείχνει, όπως σας είπα και στην αρχή, το πραγματικό της πρόσωπο απέναντι σε χιλιάδες εργαζόμενους μεροκαματιάρδες που πασχίζουν να μείνουν όρθιοι. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Κοκολάκης και πέρυσι τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα Χριστούγεννα να τρέχουν και να μην φτάνουν και να μην έχουν τα προστοζήν οι άνθρωποι αυτοί. Κύριε Κοκολάκη, κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλά να είστε, καλά να είστε. Καλημέρα και στους δύο.